και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν έχουν αλλάξει μόνο τον τρόπο που επικοινωνούμε με φίλους και γνωστούς, αλλά έχουν ανοίξει και νέους ορίζοντες στη διπλωματία. 9 πρεσβείες και το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών συγκεντρώθηκαν για πρώτη φορά στη Ουάσιγκτον για να ανταλλάξουν πληροφορίες και ιδέες για τη διπλωματία μέσω των νέων τεχνολογιών. Εμπνεύστρια αυτής της πρωτοβουλίας είναι η Λοβίσα Βίλιαμς, υπεύθυνη για τη στρατηγική του State Department στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Digital diplomacy allows us to augment what we already do as diplomats. So we do a lot of in-person meetings. We go out and talk to and meet with various groups of people in the general public. We do formal events like receptions and major anniversaries and other kinds of things of that nature. But sometimes that doesn't allow us to reach everybody we need to reach. Με τη χρήση της τεχνολογίας, οι διπλωμάτες προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα πιο οικείο πρόσωπο, προσιτό στον πολίτη και τις ανάγκες του. Ο πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, Γιάο Βάλε Ντε Αλμέιντα, εγκαινίασε τη νέα ιστοσελίδα με την ονομασία «Η Ευρώπη στην Αμερική». Today we launched the EU&US.org website, which is the central piece of our digital strategy, European Union in the United States. We want to be a very lively tool, we want to be user-friendly, directed at the needs of people in America that want to know more, engage more with the European Union. Πέρα από την πληροφόρηση, οι νέες τεχνολογίες παρέχουν τη δυνατότητα διεύρυνσης σχέσεων και επαφών με άτομα και ομάδες που δεν θα υπήρχε άλλη δυνατότητα προσέγγισης. Αυτό κάνει και η ελληνική πρεσβεία. Επικεντρώνεται στο Facebook και το Twitter. Πρόσφατα ξεκίνησε εκστρατεία που καλεί το κοινό να υποβάλει ερωτήσεις στον πρέσβη. Η Μαρία Γαλανού είναι ακόλουθος τύπου και ηγείται της προσπάθειας. Αυτή η καμπάνια, αν μπορώ να την ονομάσω έτσι, ξεκίνησε και τελείωσε ήδη. Δώσαμε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την υποβολή ερωτήσεων στον πρέσβη. Είχαμε ανταπόκριση από το κοινό μας και όχι μόνο από το κοινό μας αλλά και από άλλους ψηφιακούς διπλωμάτες της Ουάσιγκτον, οι οποίοι επικρότησαν την πρωτοβουλία αυτή. Είχαμε γύρω στις 11 ερωτήσεις που απευθύνθηκαν στον πρέσβη και έχουμε ήδη αναρτήσει και τις απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις. Ανάλογες προσπάθειες κάνει και η πρεσβεία της Ολλανδίας. Χρησιμοποιεί το Facebook για να ενημερώσει το κοινό της για πολιτιστικές εκδηλώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά το Twitter είναι διαφορετικό. Μας λέει ο Floris Winters από την Ολλανδική πρεσβεία. For Twitter, it's a much more a newsworthy tool where all the diplomats can use it themselves in their work, in their day-to-day work. And also is a perfect way to connect with audiences that you, in a normal environment or outside digital diplomacy, would not be able to reach. Το ενδιαφέρον είναι ότι η ψηφιακή διπλωματία είναι ακόμα υπογένεση και όλοι ψάχνουν να δουν τρόπους να τη χρησιμοποιήσουν όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται. That's something that is still evolving. I think, you know, in many ways, we're all new at using these technologies for diplomacy. We don't necessarily know what the final outcome will be or the impact of what our activities online are. So we're still experimenting to an extent. Αυτή τη στιγμή η ψηφιακή διπλωματία κάνει τα πρώτα της βήματα και καθώς εξελίσσεται η τεχνολογία και οι πολιτικοί συνειδητοποιούν τις προτιμήσεις του κοινού στο οποίο απευθύνονται, θα προσαρμόζουν ανάλογα και τη στρατηγική τους. Ζωή Λεουδάκη, Voice of America, Washington.